Φύγαμε, πάμε στα ενεργειακά. Για πάμε στον κύριο Γιάννη Μανιά, τι μας περιμένει. Την άλλη μορφή ενέργειας. Το ξύλο είναι ένα κομμάτι αυτής. Έτσι. Αλλά είναι αποτέλεσμα όλο αυτό της αγωνίας για την ενέργεια, βέβαια, της ενεργειακής κρίσης. Που στρέφεται ο κόσμος σε άλλες λύσεις. Ψάχνει άλλες λύσεις. Βέβαια, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης είναι κοντά μας το πρωί, ο Υπουργός. Τα ξέρει τα θέματα καλά. Άρα, κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Το ερώτημα είναι πόσο δύσκολος πιστεύετε ότι θα είναι αυτός ο χειμώνας. Πόσο βαθιά και βαριά θα είναι η ενεργειακή κρίση. Για όλη την Ευρώπη θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για την Ελλάδα φαίνεται ότι θα είναι κάπως καλύτερα. Αλλά αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι τις τελευταίες δύο μέρες κάτι θετικό αρχίζει να αχνοφαίνεται στον ορίζοντα, τον ευρωπαϊκό ορίζοντα. Δηλαδή, λέτε σε σχέση με τις αποφάσεις που καλείται να λάβει η Ευρώπη. Πια όχι, πιο συνολικά. Λέω καταρχήν ότι ήδη άρχισαν να γεμίζουν περισσότερο από ό,τι αναμενόταν οι αποθήκες φυσικού αερίου της Ευρώπης. Μάλιστα. Άρα η Γερμανία και άλλες χώρες αρχίζουν να αισθάνονται μία ασφάλεια. Mm-hmm. Δεύτερο, επιτέλους αφυπνίστηκε η Ευρώπη και συνειδητοποίησε ότι αν δεν υπάρχει μία πανευρωπαϊκή απάντηση, με προτάσεις που έχουν κατατεθεί και από τον Ευρωπαϊκό Νότο και από τους ρυθμιστές φυσικού αερίου κλπ. Αν δεν υπάρχει μια πανευρωπαϊκή απάντηση, δεν μπορεί καμία Γερμανία μόνη της και βεβαίως καμία Ελλάδα ή καμία άλλη χώρα μόνη της να αντιμετωπίσει αυτή τη λέλαπα. Μάλιστα. Το τρίτο είναι ότι φαίνεται ήδη αύριο θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Οικονομικών των 7 πλουσιότερων κρατών και θα επιδιώξουν να βάλουν πλαφόν και στο ρωσικό πετρέλαιο. Mm-hmm. Αρχίζει δηλαδή να διαμορφώνεται αυτό μια. Αυτό μπορεί να γίνει στην πράξη, κύριε Υπουργέ, δηλαδή με όρους αγοράς. Πώς θα το δεχτεί η αγορά αυτό που λέτε? Η αγορά πάντα θα αντιδράσει με τον δικό της τρόπο, αλλά πρέπει να σας πω ότι επειδή η αγορά πετρελαίου είναι πολύ πιο ισορροπημένη, ας την πω, μάλιστα, από την αγορά φυσικού αερίου που έχει τρελαθεί τον τελευταίο ένα χρόνο, στο πετρέλαιο τα πράγματα θα πάνε πολύ πιο ομαλά, έκτιμο. Mm-hmm. Να σας δώσω ένα παράδειγμα τώρα για να έχουμε μια αίσθηση του πώς πηγαίνουν τα πράγματα. Τον Αύγουστο του 2021 η εξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο ήταν περίπου 39-40%. Μάλιστα. Τον Αύγουστο του 2022, σήμερα δηλαδή, είναι μόλις 11%. Α, τόσο πολύ. Κατά συνέπεια, αυτόν τον ένα χρόνο mm-hmm. έγινε μία στροφή προς άλλες πηγές τροφοδοσίας με φυσικό αέριο και αυτό δίνει κάποια εχέγγυα mm-hmm. ασφάλειας, ενεργειακής ασφάλειας. Βέβαια, οι τιμές, επαναλαμβάνω, είναι στο Θεό, διότι οι κεντρικές χώρες της Ευρώπης δεν θέλουν να παρεύουν δυστυχώς στα χρηματιστήρια ενέργειας. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο πάντα ήταν και είναι και θα είναι πολύ πιο ακριβό από το αέριο που έρχεται με αγωγούς. Όλα αυτά. Η λύση, κύριε Υπουργέ, ποια είναι? Γιατί η προοπτική αυτού του πολέμου είναι μακρά, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Δεν φαίνεται να τελειώνει εύκολα και γρήγορα. Ποια είναι η λύση στην προοπτική, λοιπόν? Οι λύσεις είναι δύο. Πρώτον, ενιαία, δυναμική και αποφασιστική ευρωπαϊκή απάντηση, mm-hmm. πανευρωπαϊκή απάντηση στα ζητήματα της τροφοδοσίας. Και δύο, που αυτό ισχύει ιδιαίτερα και για τη χώρα μας που έχουμε καθυστερήσει, εξοικονόμηση ενέργειας. Mm-hmm. Υπάρχουν με σε μέτρα. Όλους τους τομείς, με μέτρα. Σε όλους τους τομείς, σε όλους τους τομείς, και παράδειγμα στο δημόσιο τομέα ή στον ηλεκτροφωτισμό ή σε άλλους τομείς που δεν επηρεάζουν την καθημερινότητα του πολίτη ή την ασφάλεια διαβίωσης και το έχουν κάνει, για παράδειγμα, η Ελβετία, να σας πω ένα παράδειγμα, μείωσε κατά 10 χιλιόμετρα την ώρα το ανώτατο όριο ταχύτητας στους εθνικούς δρόμους. Μάλιστα. Μειώνει την κατανάλωση. Είναι μια εξοικονόμηση, ναι, βεβαίως. Εκεί βέβαια τα σέβονται τα όρια. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει βγάλει έναν δεκάλογο προτάσεων πώς μπορούμε να μειώσουμε την κατανάλωση. Το λέω αυτό διότι είναι και κάτι το οποίο είναι προβληματικό και στη χώρα μας. Εμείς στη χώρα μας επιδοτούμε ανεξάρτητα από περιουσιακά στοιχεία ή ανεξάρτητα από ύψος κατανάλωσης όλες τις καταναλώσεις. Δηλαδή αν εσείς, κύριε οικονόμου, έχετε τρία σπίτια και μία βίλα, mm-hmm. θα σας επιδοτήσει το κράτος, δηλαδή το δημόσιο χρήμα, γιατί είναι δημόσιο χρήμα όλα αυτά, το σύνολο της κατανάλωσής σας. Μάλιστα. Ενώ αντίθετα, αυτό που πλέον προτείνεται από πολλούς, και είναι και λογικό, mm-hmm. είναι αυτοί που ανήκουν στην ανώτερη εισοδηματική τάξη, δεν χρειάζεται να επιδοτηθούν. Στοχευμένα, βέβαια. Αντίθετα, θα πάμε στοχευμένα στα χαμηλά εισοδήματα. Το κάνουν και οι άλλες χώρες. Και αναλογικά μεγαλύτερη επιδότηση. Αυτό λέει ο κύριος Μπαλιάτης. Πάντως, ορθώς και πρέπει να κοιτάξει η κυβέρνηση και το θέμα του φυσικού αερίου, αυτό που ακούσαμε χθες εδώ στο δελτίο του Sky, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβώς
Πάρα πολύ θυμόμαστε, κύριε Μανιάτη, πόσο πολύ μας προέτρεπαν πριν από κάποια χρόνια να βάλουμε λέβητες φυσικού αερίου, φυσικό αέριο στο σπίτι, για να γλιτώσουμε χρήματα από την τσέπη μας. Έναντι του πετρελαίου. Για πολλά χρόνια, για δεκαετίες, το φυσικό αέριο ήταν πολύ πολύ πιο φτηνό από το πετρέλαιο ή άλλο τρόπο θέρμανσης. Ναι. Άρα, το ζήτημα πρέπει είναι να δοθεί βοήθημα και στο φυσικό αέριο. Ακριβώς, απολύτως. Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Και πρέπει να επικεντρωθεί η προσπάθεια και της κυβέρνησης αλλά και συνολικότερα των φορέων και στο ζήτημα του φυσικού αερίου που μπορεί να μην είναι τα εκατομμύρια καταναλωτών που έχουμε στον ηλεκτρισμό. Αλλά είναι σημαντικός αριθμός, βεβαίως. Και οι άνθρωποι, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική και στη Θεσσαλία που έχουμε, που ζεσταίνουν το σπίτι τους με φυσικό αέριο, χρειάζεται και αυτή μια ενίσχυση. Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Καλή σας. Καλημέρα σας.